Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να είμαστε πάλι στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συνεχίσουμε τη γνωριμία με ανθρώπους της θάλασσας, με περιπέτειες στη θάλασσα, με ιστορίες στη θάλασσα. Μαζί μας, ο καπετάνιος μας, ο Στέλιος Χριστοδούλου, Γενικός Γραμματέας του Ομίλου. Γεια σου, Στέλιο. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Ναυτικό Ομίλου Θεσσαλονίκης. Καλώς σας βρήκαμε. Ήρθαμε να συνεχίσουμε τη γνωριμία. Τη γνωριμία με τη θάλασσα, με τους ανθρώπους της θάλασσας. Παλιότερα μας είχες πει κάθε σκάφος και μία ιστορία. Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με έναν αγαπημένο φίλο, τον Νίκο τον Πάντη. Έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, ο οποίος έχει κάνει πολλά πράγματα, που θα αναφέρουμε στην εκπομπή. Έναν άνθρωπο της τέχνης, βεβαίως. Έναν φωτογράφο, ο οποίος εξειδικεύεται από ό,τι μας έχεις πει, έτσι, με φωτογράφηση ιστιοπλοϊκών αγώνων, ιστιοπλοϊκών αγώνων, βεβαίως. Και μάλιστα τώρα, σε λίγες μέρες, θα φύγει στη Γερμανία για το πανευρωπαϊκό τορνέιντο. Αν δεν είναι κάτι εδώ μεταξύ μας, ας πούμε. Είναι επίσημα, είναι βεβαίως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα έχει πολύ ταλέντο στη φωτογραφία και τον καλούν σε πολλούς αγώνες. Έχει το εργαστήριό του, έχει το στούντιό του. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, λοιπόν, είναι ένας κολυμβητής. Πού να φανταζόμαστε ότι θα υπήρχε τέτοια εξειδίκευση. Κι όμως υπάρχει, γιατί κάποιος να φωτογραφίζει και τους αγώνες. Αλλιώς δεν θα κάνουν τέτοιες ωραίες φωτογραφίες. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που βλέπουμε στο ημερολόγιο σας. Οι φωτογραφίες περισσότερες του ημερολογίου, λοιπόν, και οτιδήποτε βλέπουμε και στα site μας κτλ. Είναι όλες του Νίκου. Αλλά ο Νίκος, εκτός από άνθρωπο της φωτογραφίας, είχε μέχρι πρόσφατα και ένα σκάφος. Ο Νίκος είχε ένα σκάφος. Καταρχήν είμαστε φίλοι από το 1994. Όταν είχε τελειώσει τη σχολή του ο Νίκος. Μη μου πεις ότι ήσουν εσύ ο δάσκαλος. Εγώ ήμουν αυτός που του έκανε το εκπαιδευτικό ταξίδι. Όταν τελειώνει τη σχολή, κάπως κάνει εκπαιδευτικό ταξίδι. Λοιπόν, είχα κάνει τον Νίκο το εκπαιδευτικό ταξίδι. Γνωριστήκαμε από το 1994 και από τότε είμαστε φίλοι και μαζί παρέα. Το εκπαιδευτικό ταξίδι με ποιο σκάφος έγινε? Με τον Άνεμο. Με τον Άνεμο, βέβαια, πάντα έτσι. Βέβαια, τώρα δεν είμαστε Άνεμο. Στον Άνεμο, βεβαίως. Τώρα είμαστε στον Αύγουστο. Στην πλώρη του Αυγούστου. Για τα λόγια της πλώρης, λοιπόν. Για τα λόγια της πλώρης, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε που χάρη σε σένα τελευταία, έτσι. Είμαστε πραγματικά στο στοιχείο μας. Είμαστε στις πλώρες και στις πρίμες του σκαφών, ή τουλάχιστον πάνω σε σκάφη, ναι, βεβαίως. Και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους της θάλασσας. Ο Νίκος όμως, εκτός από φωτογράφος της θάλασσας, είναι και κολυμβητής, δεινός κολυμβητής. Ο Νίκος είναι και κολυμβητής, έχει κολυμβήσει σε πάρα πολλά μέρη, θα μας τα πει ο ίδιος στη συνέντευξη. Όταν λέμε κολυμβητής, δεν νοούμε σε μια πισίνα. Όχι, τώρα, βέβαια. Προς Θεού, μιλάμε για διάπλους και αποστάσεις. Και αποστάσεις. Έχει κολυμβήσει και στο εξωτερικό και εδώ μιλάμε στην Ελλάδα. Για Τωρονέο, μιλάμε για Γιβλαρτάρ, μιλάμε για μεγάλα πράγματα. Βεβαίως. Διαδρομές Ελλάδα-Τουρκία. Ναι, ναι. Θα τα πούμε, ακριβώς, θα μας τα πούμε. Εκτός όμως από αυτά, τα οποία είναι μεράκια, έτσι. Μεράκι είναι να τα κάνεις όλα αυτά. Είναι και. Ο Νίκος κατασκευάζει, φτιάχνει, συναρμολογεί σκάφη. Ο Νίκος φτιάχνει μικρά σκαφάκια. Μικρά σκαφάκια, καραβάκια. Καραβάκια από παλιά κομμάτια τα οποία βρίσκονται ναυπηγεία. Δεν είναι ακριβώς μια κατασκευή ενός. Δεν είναι από μίμηση ή αντιγραφή. Δεν είναι ο μοντελιστής που θα πάρει το πλαστικό για να το φτιάξει. Ακριβώς, φτιάχνει ένα παλιό ξύλο, λοιπόν, το παίρνει και το δίνει τη μορφή καραβιού. Παίρνει ξύλα που έχουν ταξιδέψει. Από τα καρνάκια, βέβαια. Για να τα ξαναδώσει ζωή. Αφού μυρίζουν ακόμα το πετρέλαιο του σκάφους, ας πούμε. Ούτε τα βάφη, ούτε τα. Θα τα δούμε έτσι. Είναι καταπληκτικά, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ωραία κατασκευή. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάμε να συναντήσουμε, λοιπόν. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τον Νίκο. Να συναντήσουμε, να μας πει τα. Πολύ ωραία. Τα. Εδώ, λοιπόν, στο κόκπιτ, στο σαλονάκι του Αυγούστου, θα γνωρίσουμε τον Νίκο, τον Πάντη και τις τέχνες του. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μιχάλη. Μας είπε εδώ ο Στέλιος τόσα ωραία πράγματα. Μας είπε για εκπαιδευτικά ταξίδια με τον Άνεμο. Ιστορία ολόκληρη. Ναι, και πολλά χρόνια πριν. Το 1994, όταν έκανα τη σχολή της Ανοιχτής Θάλασσας, στο εκπαιδευτικό ταξίδι, καπετάνιος μου ήταν ο Στέλιος. Πόσα χρόνια είναι καπετάνιος αυτός ο άνθρωπος? Α, είναι πολλά. Δεν ξέρω.
Και ο παιδάκι καπετάνιος ήταν μάλλον. Έτσι. Το είχε στο αίμα του μάλλον. Έχουμε κάνει τόσες εκπομπές, αλλά το φίλο δεν έχουμε γνωρίσει. Μιλάμε για την ψυχή του ομίλου εδώ πέρα. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ένα με τη θάλασσα. Σωστά. Ουσιαστικά τη μισή ζωή, το μισό χρόνο τον περνάει στη θάλασσα. Σωστά. Ίσως και παραπάνω. Έτσι. Η ψυχή του ομίλου, όπως είπες, χρόνια τώρα. Είναι ο άνθρωπος που βοηθάει σε όλα. Ακριβώς. Βοηθάει στο λιμάνι, σε πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να τα πω ένα-ένα. Mm. Δηλαδή είναι απίστευτα. Όλα τα πράγματα σχεδόν περνάνε από το Στέλιο. Σε ό,τι αφορά τον όμιλο. Ο Στέλιος βοηθάει όλους αυτούς που έχουν σκάφη να τα φροντίσουν, τους δίνει λύσεις που βγαίνουν από την εμπειρία τους στη θάλασσα, με τη συντήρηση, με τις επισκευές, τι να σου πω, μας λέει τις ιστορίες από τα ταξίδια του, τις απίστευτες, που κανένας άλλος δεν έχει κάνει τόσα πολλά ταξίδια μέσα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικώς, όπως ο Στέλιος. Και είναι πολύ δοτικός στους ανθρώπους της θάλασσας. Βοηθάει όλους που χρειάζονται βοήθεια μέσα στον όμιλο και όχι μόνο. Κάπως έτσι λοιπόν και εσύ ξεκινάς, κάνεις την σχολή, την υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάποια στιγμή αγοράζεις και ένα σκάφος, παίρνεις ένα σκάφος. Ναι, αγόρασα ένα σκαφάκι το 2012, το Σεβάχ. Το κράτησα 6 χρόνια, πήγα ωραία ταξιδάκια στο Βόρειο Αιγαίο, διακοπές με την οικογένεια. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να το δώσω, ας πούμε. Εντάξει, όλα καλά. Η θάλασσα είναι ένα μεράκι, Νίκο. Η θάλασσα είναι μεράκι. Γιατί πέρα από το επάγγελμά σου, το οποίο το έχεις συσχετίσει με τη θάλασσα πάλι, έτσι, φωτογράφος ιστιοπλοϊκούς αγώνες, ας πούμε. Ναι. Τα τελευταία 7-8 χρόνια φωτογραφίζω ιστιοπλοεία, αγωνιστική ιστιοπλοεία κυρίως. Αγώνες τριγώνου, αγώνες ανοιχτής θάλασσας. Έχω πάει σε διεθνείς διοργανώσεις και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Κύπρο. Έχω φωτογραφίσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και ετοιμάζεσαι τώρα να πας για... Και τώρα, ναι, τον Ιούλιο θα πάω στη Γερμανία για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τορνέιντο. Είσαι πιστοποιημένος, δηλαδή, το ότι θα πας, μπορεί να πάει ο καθένας ή πρέπει να... Ο καθένας από αυτούς που έχουν ειδικότητα στην φωτογράφηση ιστιοπλοείας, αγώνων, ας πούμε. Δηλαδή, είμαστε λίγοι στην Ελλάδα. Να φανταστούμε ότι είσαι σε ένα σκάφος κι εσείς και... Είμαι σε ένα φουσκωτό και ακολουθώ τον αγώνα. Ακολουθώ τα σκάφη που αγωνίζονται. Πάω σε διάφορα σημεία, το κατάλληλο σημείο πάντα, και από εκεί φωτογραφίζω την εξέλιξη του αγώνα. Θέλει και λίγο διέστηση αυτό, έτσι δεν είναι? Θέλει διέστηση και πείρα. Και να ξέρεις και λίγο ιστιοπλοεία. Βοηθάει το να ξέρεις ιστιοπλοεία. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα την ιστιοπλοεία και ας πάμε εδώ στη Χαλκιδική, λίγο παρακάτω, στον Τωρονέο κόλπο. Μιλάμε για μια διαδρομή, έτσι, από το πρώτο στο δεύτερο πόδι, από την Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Νικήτη. Στην Νικήτη, έτσι. Σωστά. Είναι ο διάβλος του Τωρονέου. Είναι από τους πιο παλιούς αγώνες στην Ελλάδα. Και η απόσταση που κολυμπάνε οι κολυμβητές είναι γύρω στα 25 χιλιόμετρα. Δεν είναι και λίγο 25 χιλιόμετρα. Όχι, δεν είναι λίγο. Είναι και ένας από τους πιο δύσκολους, ξέχασα να σου πω, αγώνες. Δηλαδή, οι χρόνοι που χρειάζεται για να γίνει αυτός, να το βγάλουν σε πέρα οι κολυμβητές, είναι από 6 μέχρι 12-13 ώρες. Συνεχόμενοι κολύμβες. Ναι. Είναι ένας αγώνας που πάνε όλοι μαζί, φαντάζομαι. Ναι, έτσι, ξεκινάνε είναι ένας αγώνας που ξεκινάνε όλοι μαζί, ο καθένας έχει δίπλα του. Οπότε καταλήγει ο καθένας. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Ο καθένας έχει δίπλα του το καϊκάκι του που τον οδηγεί και ανάλογα με τις δυνάμεις του κάποια στιγμή τερματίζει. Και για πόσα άτομα μιλάμε? Συνήθως συμμετέχουν 25 με 30 άτομα σε αυτή τη διοργάνωση. Και εσύ πώς το ξεκίνησες αυτό, πώς σου ήρθε να... Πώς μου ήρθε? Το 1999 μπήκα σε μια αίθουσα του Ολύμπιον, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και παρακολούθησα την ταινία «Ο διάβλος του Τωρονέου» του Άκη Κερσανίδη. Εκεί λοιπόν είδα ότι το έπαθλο για το πέρασμα αυτό είναι το στεφάνι της Ελιάς. Αυτό, τίποτα άλλο? Αυτό. Και βγαίνοντας, είπα, θα κολυμπήσω κι εγώ. Το οποίο ο Στεφάνης Ελιάς το παίρνει ο πρώτος ή όλοι, ας πούμε? Το παίρνουν όλοι όσοι τερματίζουν και όσοι συμμετέχουν. Δεν έχει σημασία πρώτος, δεύτερος στον Τωρονέο. Σημασία έχει να τερματίσεις. Άρα δεν υπάρχει το κέρδος εδώ πέρα. Όχι, καθόλου. Του χρήματος, μάλλον. Ή του... Και αυτή είναι η ιδέα. Αυτό είναι το Στεφάνης Ελιάς. Είναι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, η δόξα.
Και μετά από αυτό προετοιμάστηκα για μερικούς μήνες. Δήλωσα αμέσως συμμετοχή. Προετοιμάστηκα για μερικούς μήνες και τον Ιούλιο του 99 κολύμπησα πρώτη φορά τον Τωρονέο κόλπο. Με 5 μποφοράκια και έκανα 12 ώρες. Μάλιστα. Κατά μέσο όρο πόσο? Από τότε το κολύμπησα άλλες 2 φορές. Μια φορά έκανα 10 και 20 και την άλλη 9,5 ώρες, ας πούμε. Πρέπει να ετοιμαστείς όχι μόνο να κάνεις γυμναστική, φαντάζομαι. Έχει και ψυχολογία, Βέβαια. Εκεί η ψυχολογία είναι ίσως το α και το ω, γιατί η κούραση τόσες πολλές ώρες, παλεύεις με τις σκέψεις σου, με το μυαλό σου, δεν πρέπει να σταματήσεις, δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να παραιτηθεί. Όσο και κουρασμένος, όσο και αν πονάνε τα χέρια σε κάθε χεριά, όσο και αν πεινάς, διψάς κτλ, πρέπει να συνεχίσεις, να δερματίσεις. Ας πούμε τις 12 ώρες που είπες χωρίς νερό. Όχι χωρίς νερό, όχι. Στο σκάφος της συνοδείας υπάρχει και νερό και φαγητό, σου δίνουν κάθε τόσο να πιείς, να φας κάτι, ας πούμε, έτσι, λίγο για να κρατήσεις το στομάχι σου. Εντάξει, χωρίς νερό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν. Να φανταστούμε ότι δεν πρόκειται απλά για ένα αθλητικό γεγονός που πάνε κάποιοι και κολυμπούν. Υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες. Υπάρχει ίσως ο αγώνας και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Έτσι είναι. Είναι μια γιορτή ο Διάβλος του Τωρονέου. Στη δεκαετία του 2000, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2010, υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις και μεγάλες εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις, που γινόταν σχεδόν μια εβδομάδα πριν από από το Διάπλου. Μετά το 10 κάπως αυτά ατόνισαν. Ήρθε η κρίση, ναι, και γινόταν ο Διάπλος πιο έτσι, χωρίς πολλές άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε πολλούς από αυτούς τους διάπλους, όχι μόνο στον Τωρονέο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα που γίνεται τώρα πάρα πολύ πια, συμμετέχουν και φίλοι μας κολυμβητές που έχουν ειδικές ανάγκες. Είναι μες την παρέα μας. Αυτό είναι τρομερό, ναι, που λες τώρα. Ναι. Και καταφέρουν να τερματίσουν και μάλιστα... Δηλαδή μπορεί να δούμε άνθρωπο έτσι, με ένα χέρι ή με ένα πόδι που θα συμμετέχει και κατερματίζουν. Με ένα χέρι, με ένα πόδι και την ίδια ψυχή με εμάς. Αυτό έχει σημασία. Άρα η ψυχή είναι που μετράει, μάλλον. Έτσι. Το πάθος και η θέληση. Τα άλλα τα καταφέρνουμε. Και ας αφήσουμε και τον Τωρονέο και ας πάμε λίγο πιο μακριά. Ας πάμε σε ένα διπυρωτικό αγώνα. Α, ναι. Το 2002, το πέρασμα του Γιβλαρτάρ. Ήμουν ο πρώτος Έλληνας τότε που έκανε αυτό το διάπλου. Εκεί είναι ατομικό το πέρασμα, δηλαδή συνεννοείσαι με τη διοργάνωση εκεί που κάνει τον αγώνα αυτό το πέρασμα και πας εκεί, περιμένεις μια καλή μέρα, ας πούμε, να μην έχει καιρό, να μην έχει φορτούνα, να μην έχει άγρια θάλασσα και πέφτεις και φτάνεις απέναντι. Βέβαια, όταν μιλάμε για Γιβλαρτάρ, για Μεσόγειο θάλασσα, έτσι, όταν λες να μην έχει άγρια θάλασσα, είναι σχετικά όλα. Ναι, εκεί χωρίς αέρα... Γιατί μήκος μιλάμε εκεί, τι απόσταση είναι 15 διάνοιες. Χιλιόμετρα. Σχεδόν το μισό από ό,τι... Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλο, εκεί. Απλώς είναι πιο άγριες οι συνθήκες. Είναι αρκετά πιο κρύο, είναι 17 με 19 βαθμούς κολύμπησα εγώ τότε. Έχει πολλή κίνηση πλοίων, δηλαδή σκέψου να κολυμπάω εδώ και να γυρίζω το χέρι μου, στη χεριά μου πίσω να βλέπω ένα πλοίο 20 μέτρα ύψος, σαν πολυκατοικία πίσω μου. Να περνάει στα ανάλογα ρεύματα, 300. Βεβαίως, έτσι. Ναι. Έχει και ρεύματα και αυτό δυσκολεύει περισσότερο την... Ασφάλεια φυσικά υπάρχει, ασφάλεια δεν υπάρχει, ναι. Συνοδεύουν πάντα 2 σκάφη με προσωπικό ασφαλείας, με διασώστες,
Και εκεί πηγαίνεις από Ισπανία στο Γιβραλτάρ. Εκεί πηγαίνεις από την Ταρίφα της Ισπανίας στο συγγνώμη, από την Ταρίφα της Ισπανίας στο Μαρόκο. Σε μια ακτή του Μαρόκου. Εγώ έχω διαβάσει, δεν έχω περάσει το Γιβραλτάρ βέβαια με το σκάβος. Από ό,τι έχω μάθει έχει πολλά ρεύματα, έχει πολλά καράβια που περνάνε από εκεί. Είναι γενικότερα συνθήκες δύσκολες, όχι μόνο για Κολύμπη, αλλά και γενικότερα για την διάπλο του Γιβραλτάρ με τα σκάφη. Έτσι είναι, ναι, όντως. Εκεί χωρίς να έχει αέρα, έχει 1-1,5 μέτρο κύμα. Περνάνε πολλά μεγάλα πλοία. Πρέπει δηλαδή να βρεις τρόπο να περάσεις ανάμεσά τους, κατά κάποιο τρόπο, αν έχει πολλή κίνηση. Είναι κολυμβητικά τώρα. Κολυμβητικά, ναι, κολυμβητικά μιλάω τώρα, ναι. Δεν πρέπει να κόψεις την πορεία τους, ας πούμε. Πρέπει να περιμένεις ίσως λίγο να περάσουν από μπροστά ή να φύγεις μπροστά να περάσουν από πίσω. Τα ρεύματα δεν σε ενοχλούνε. Σε ενοχλούνε βέβαια. Τα ρεύματα σε διώχνουν προς τα έξω. Προς το πέλαγος. Προς το πέλαγος, αλλά μετά είναι ανάποδα, προς τα μέσα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα μπέρδεμα εκεί. Οπότε πρέπει να ξεκινήσεις το κολύμπι, τέλος πάντων, τα μελετάς και πώς θα κολυμπείς και πού θα ξεκινήσεις και πώς θα πας. Ακριβώς. Κολυμπώντας εκεί, εσύ υπάρχει... φαίνεσαι από κάπου, δηλαδή έχεις κάποια σημαδούρα μαζί σου. Είσαι κοντά στο σκάφος πάντα, δεν έχεις σημαδούρα, αλλά είσαι κοντά στο σκάφος. Το οποίο σκάφος αυτό είναι φαντάζομαι. Διακριτικά επάνω και τα λοιπά. Αυτό ή διακριτικά. Έχει ειδοποιηθεί το λιμεναρχείο. Ακριβώς. Μιλάει εκείνη την ώρα με το λιμεναρχείο αν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή αν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή πορεία σε κάποια από τα μεγάλα πλοία. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Είναι σύνθετο. Ακριβώς. Ναι, ναι. Έχει ένα ρίσκο, ας πούμε. Ναι, σαφώς έχει ρίσκο βέβαια γιατί είναι πέρασμα. Είναι ένα διάπλο όπως είναι το Ρωνέος, ας πούμε. Και το Ρωνέος δεν έχει καράβια, δεν έχει τίποτα, δεν περνάει και τίποτα. Ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Εκεί τουλάχιστον είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και ζώρικο. Αλλά είναι ωραία εμπειρία. Ας αφήσουμε λοιπόν και το Γιβραλτάρ, να δούμε πού άλλου θα φτάσουμε. Να πάμε εδώ πιο κοντά. Να πάμε από εδώ μέχρι τη Σκόπελο. Το 2001, μια ομάδα 7 ατόμων, ξεκινήσαμε από τη Μηχανιώνα, να πάμε κολυμπώντας, σκυταλοδρομία, μέχρι τη Σκόπελο. Και το καταφέραμε. Μας πήρε 62 ώρες συνεχόμενες. Δηλαδή, για πες μας. Μπήκαμε σε ένα μεγάλο καΐκι, 17 μέτρα, με τους συνοδούς μας επάνω και ξεκινήσαμε να κολυμπάμε ο ένας μετά τον άλλο, ανά 2 ώρες ο καθένας. Έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Πέρασε ένα βράδυ, πέρασε και ένα δεύτερο βράδυ και μετά από 62 ώρες τερματίσαμε. Και βράδυ, κολύμπη κανονικά. Ναι, κανονικά, έτσι. Ναι, σε όλη τη διαδρομή. Μετά από 62 ώρες τερματίσαμε Σκόπελο. Υπάρχει κάποιος αγώνας γι' αυτό ή έτσι? Όχι, ήτανε? Ήταν μια ιδέα της παρέας μας τότε. Με ποιο σκοπό, με ποιο... μια τρέλα, ας πούμε. Δεν ξέρω, ναι, πες το όπως θέλεις. Εμείς θέλαμε αυτά να το κάνουμε. Που μένουν, ναι, όμως, αυτά είναι που μένουν, ναι. Αυτό είναι πολύ για σημαντικό. Για να έχεις να λες ιστορίες τώρα εσύ. Έτσι. Να πάμε έτσι, και λίγο αλλά πιο νότια. Ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Εμπνέεις και τους νεότερους. Όταν κάνεις κάτι τέτοιο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι δίνεις βήμα στους νέους, στους πιο μικρούς, να ακολουθήσουν τη θάλασσα, το κολύμπι, τον αθλητισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια έμπνευση γι' αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αυτό μου δίνει ικανοποίηση. Και αντίστοιχα να γλιτώσουν οι νέοι από άλλα, έτσι. Από άλλους πολλούς κινδύνους. Ακριβώς. Αλλά θα πάμε και λίγο πιο νότια, πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο του διάπλου. Έτσι. Νοτιότερα, να πάμε στη Σίμη. Από το 2003 μέχρι το 2007 και αργότερα νομίζω, αλλά εγώ αυτές τις 4 χρονιές πήγα, κάναμε έναν διάπλο εκεί, κολυμπούσαμε 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, συμβολικά, μέχρι την Τουρκία, μάλλον από τη Σίμη στην Τάτσα, αλλά κολυμπούσαμε τη μισή απόσταση, την άλλη μισή την κάλυπταν οι Τούρκοι κολυμβητές, βρισκόμασταν στη μέση, χαιρετιόμασταν και μετά πηγαίναμε και στην πόλη του ενός και στο νησί το δικό μας και κάναμε μια ωραία γιορτή. Ήταν εντελώς για συμβολικούς λόγους. Δεν έχουμε αθλητικό γεγονός, δεν έχουμε κάποιον. Όχι, δεν έχουμε αθλητικό γεγονός, είναι όμως μια εκδήλωση φιλίας, ας πούμε. Επειδή τα μέρη εκεί τα ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν θα λέγω ότι είναι φιλόξενα, θα λέγω ότι είναι φιλόξενα και πανέμορφα μέρη. Και γενικά με τους Τούρκους ταξιδεύοντας τα σκάφη έχουν πολύ καλές επαφές και σχέσεις. Από ό,τι βλέπω, το ίδιο συμβαίνει και με την κολύμβηση. Έτσι, βέβαια. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα τότε με τους Τούρκους. Κολυμπούσαμε μαζί από εδώ εκεί. Ωραίες γιορτές κάναμε. Ήταν φιλικοί. Ήμασταν και εμείς πολύ χαρούμενοι που κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτές τις χρονιές που κολυμπήσαμε εκεί. Ναι.
αυτή η διασύνδεση μεταξύ των. Έτσι. Ναι. Είχε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αυτός ο διάπλος. Τη φιλία των λαών, των απλών ανθρώπων. Και φυσικά τη Σύμπτη Γέρης, φαντάζομαι, η οποία είναι πανέμορφη. Ναι, ναι, η Σύμπτη είναι πανέμορφη. Και με στα βαθιά τεναρά του λιμανιού που είναι πολύ βαθιά. Έτσι, και δυσκολευόμαστε να ρίξουμε άγκυρα εκεί γιατί είναι στα 12-15 μέτρα. Και παρά έξω που έχει λίγο ξέρα και είναι κάτω κατά γάλανα και. Έτσι, έτσι. Αντίστοιχα, υπάρχουν και αλλού τέτοιες εκδηλώσεις. Πιστεύω ναι. Και μια άλλη φορά κάναμε το ίδιο απτυχίο. Mm. Απτυχίο στο Δίκυλη, αν θυμάμαι καλά. Που έγινε ένας παρόμοιος αγώνας. Καθαρά συμβολικά, έτσι, συμβολικά, με ό,τι αξία μπορεί να αυτό. Έχουν αυτά, έτσι. Ναι. Και έρχεται η στιγμή, κάποια στιγμή δεν μπορεί, που σταμάτησες. Ναι, σιγά σιγά, μετά το 2007-2008. Τι έκανες, περιορίστηκες σε μια πισίνα, ας πούμε. Ναι, από τότε σε μια πισίνα, όταν μπορώ, για άθληση, ας πούμε. Τη θάλασσα όμως δεν την άφησες. Όχι. Τη θάλασσα δεν μπορώ να την αφήσω. Mm. Αφού και το χειμώνα που δεν είμαι στη θάλασσα, με ακολουθάει με τα καραβάκια μου. Έτσι μας είπε ο Στέλιος εδώ για μια συλλογή που έχεις κάνει για καραβάκια, δεν ξέρω, σκάφη. Για πες μας. Το 2010 έκανα το πρώτο. Πήρα ξύλα της θάλασσας, ξύλα από βάρκες, από παλιά καΐκια ή ψαρόβαρκες. Και τα έκανα να μοιάζουν με καράβια. Εννοείς ξύλα που έχουν ταξιδέψει. Ξύλα που έχουν ταξιδέψει. Γι' αυτό ονόμασα και την σειρά αυτή ταξιδεμένα. Τα αρμάτωσα με πράγματα άχρηστα, κατά κάποιο τρόπο, με πράγματα που είναι για ανακύκλωση. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Χρησιμοποιημένα, μάλλον. Χρησιμοποιημένα, ναι, άχρηστα, ναι. Σωστά. Άχρηστα δεν είναι, αφού εγώ ακριβώς τα έκανα κάτι. Χρησιμοποιημένα που θα πετιότανε ή θα πηγαίνανε στην ανακύκλωση, είτε από οικιακά, ας πούμε, περισσεύματα, είτε από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Από μηχανές, από ηλεκτρονικά μηχανήματα, ό,τι βάλει ο νου σου. Να φανταστούμε πόσα ηλεκτρονικά μηχανήματα, πόσοι εκτυπωτές ναι, έχουν. Άστο αυτό, ναι. Έχω χαλάσει για να βγάλω τα τόσα πραγματάκια που μου κάνανε, μου μοιάζανε σαν και αυτό που ήθελα να δείξω, ας πούμε. Ξέρεις, Νίκο, και Στέλιο φυσικά, βλέπω απέναντι εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης καράβια εμπορικά, γκαζάδικα, δεν ξέρω πώς τα λένε έτσι. Αυτά φτιάχνεις κι εσύ. Αυτά φτιάχνω, ναι. Νομίζω ότι είναι παιδικές μνήμες αυτά που φτιάχνω. Δηλαδή, από αυτά που έβλεπα από παιδί εδώ στο Θερμαϊκό. Mm. Έτσι νομίζω. Πολλά μοιάζουν. Χωρίς να έχω πει ότι θα φτιάξω αυτό, βλέπω ένα πλοίο, ας πούμε, μια μέρα και λέω, α, αυτό μοιάζει με το δικό μου. Το χρώμα του, το είδος του, το μέγεθός του, δηλαδή, είναι μέσα οι στο μυαλό. Οι αναλογίες, έτσι, όλα. Ναι, όλα αυτά. Ξεκινάς, λοιπόν, παίρνεις υλικά που βρίσκει στη θάλασσα, ξύλο, ας πούμε. Ξύλο. Ξύλα, έτσι. Δεν τα μετατρέπεις, δεν τα τροποποιείς, δεν τα ίσως ξύνεις, δεν τα βάφεις. Τα βοηθάω, δεν τα... ίσως λίγο τα βοηθήσω, δεν τα βάφω, όχι. Τα βοηθάω λίγο για να, αν δεν έχουν από την αρχή το σχήμα του πλοίου, να το πάρουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά συνήθως αυτά που βρίσκω είναι από μόνα τους. Και γι' αυτό και τα επιλέγεις προφανώς. Με φωνάζουν. Έτσι. Θέλω να ταξιδέψω. Και ξαναταξιδεύουνε. Ξαναταξιδεύουνε. Θα βγουνε σε κάποια συλλογή, σε κάποια έκθεση. Θα βγουνε κάπου, ναι. Προκειμένου ενδεχομένως να τα πάρουν κάποιοι. Πολύ πιθανό. Να... Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν είναι ότι το κάνεις επαγγελματικά, έτσι. Όχι, δεν το κάνω επαγγελματικά. Αλλά κάποια έκθεση κάποια στιγμή θα κάνω για να τα δει ο κόσμος. Γιατί... Πολλές ώρες δουλειάς. Προσωπικής δουλειάς. Είναι πάρα πολλές. Μοναξιάς. Ναι. Η μοναξιά του καλλιτέχνη, εντός εισαγωγικών που λέμε, ισχύει και εδώ πέρα. Έχει πολλή δουλειά γιατί. Έχει δουλειά και η συλλογή των αντικειμένων αυτών που πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να κάνεις ένα... Βλέπουμε ότι είναι, αποτελούνται από... εντάξει, βλέπουμε ένα ξύλο κάτω, όπως λες, Σάρας, αλλά από 1000-2 πραγματάκια. Ναι. Ένα σου λείπει, τι γίνεται, τι κάνεις. Δεν σου λείπει ποτέ, βρίσκεις ένα άλλο. Από αυτά που έχεις το φτιάχνεις. Δεν είναι συγκεκριμένα αυτά. Ό,τι σου κάνει. Ούτε έχεις αγοράσει κάτι. Όχι, τίποτα. Απολύτως. Από μοντελισμό. Όχι, από... καμία σχέση δεν έχει με μοντελισμό. Είναι μια πολύ αυθαίρετη κατασκευή, ας πούμε. Εγώ θέλω να δώσω πρωτότυπη. Την αίσθηση. Εντάξει, και άλλοι φτιάχνουν. Ίσως είναι αυτό που είπες. Θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια αυτές οι κατασκευές. Έτσι, ίσως γιατί έχουμε μάθει πια με τα πλαστικά, με τα τυποποιημένα, με τα έτοιμα. Ναι. Αυτά ίσως είναι τα καραβάκια που παίζαμε μικρή. Ένα ξύλο που βρίσκαμε, ναι. Του βάζαμε ένα ξυλάκι όπως και όρθιο. Τα όπλα που κάναμε, ας πούμε. Ναι. Δύο κομμάτια ξύλο. Έτσι, δύο κομμάτια ξύλο και έμοιαζε όπλο. Ναι. Πιθανόν να είναι. Θα ήθελες να μας πεις,
Δεν ξέρω, η έμπνευση ποια είναι, ίσως κάποιο τραγούδι, ίσως. Τα περισσότερα από αυτά από κάτι εμπνέομαι. Δηλαδή, παράλληλα με την κατασκευή, μου βγαίνει και μια ιστορία γι' αυτό. Εμπνέομαι από τα τραγούδια του Καβαδία, ας πούμε. Ένα από αυτά το έχω ονομάσει SS Κυρίνια. Είναι το τραγούδι του Καβαδία. Να πούμε ότι έχουμε έρθει στο χώρο σου, έχουμε τραβήξει τη συλλογή σου έτσι και ταυτόχρονα τη βλέπουμε και παράλληλα τη βλέπουμε. Για να δούμε λοιπόν το SS Κυρίνια. Ναι, το SS Κυρίνια αυτό μου βγήκε. Το ξύλο του είναι ένα σκούρο ξύλο, δεν ξέρω αν είναι τίκι, αν είναι μαόνι, ξέρω εγώ, που το βρήκα ακριβώς όπως είναι. Και πάνω το αρμάτωσα με μπρούντζινα, μικρά κομματάκια από σωλήνες, από διάφορα. Και είναι το τραγούδι που είπες, η έμπνευση του Καβαδία, ε. Ναι, η Εφτανάνη. Είδαμε όμως και ένα Liberty, ένα σκάφος το οποίο είναι ιστορικό για εμάς τους Έλληνες. Είναι ιστορικό, γιατί όντως. Γιατί σύγχρονη ιστορία, βεβαίως. Σωστά. Με αυτά τα Liberty, οι Έλληνες καπετανέοι, πλειοκτήτες, εφοπλιστές, κατέκτησαν το εμπόριο στον κόσμο την εποχή του 43-45. Ήταν πολεμικά σκάφη. Ήταν πολεμικά, μετατράπηκαν σε εμπορικά, τα μετέτρεψαν σε εμπορικά και απλώθηκαν σε όλες τις θάλασσες και γίνανε εφοπλιστές με κύρος, με πολλά καράβια. Μάλλον για την ακρίβεια δεν ήταν πολεμικά, ήταν σκάφη που κατασκευάσαν οι Αμερικάνοι, αμερικάνικα ήταν, για να μεταφέρουν πολεμικό υλικό. Σωστά. Έτσι, γι' αυτό και οι Γερμανοί τα βυθίσανε. Ναι, κατά κόρον. Ναι, οι Έλληνες εφοπλιστές εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία, το ότι αυτά τα σκάφη μείναν αδιάθετα κάποια στιγμή. Τα πήρανε πολλά από αυτά, τα μετατρέψαν σε εμπορικά και από τα λίγα που έχω διαβάσει κατακτήσανε τις θάλασσες. Ας αφήσουμε τα Liberty, ας δούμε το δικό σου το Liberty. Το δικό μου. Έχει το όνομα. Μου είναι το COVID Liberty. Έγινε τον Απρίλιο του 2020. Τότε που ήμασταν ακόμη κλεισμένοι στον πρώτο εγκλεισμό. Και από εκεί πήρε το όνομά του. Καταπληκτικό το βλέπουμε, δηλαδή το χρώμα δεν το έχεις βάψει. Όχι, εσύ, προφανώς, ναι, έτσι. Το έχω πειρά, το ξύλο το έχω βρει όπως είναι ακριβώς. Και το αρμάτωσα με διάφορα πραγματάκια, οικιακά κυρίως περισσεύματα. Και είναι αυτό που είναι. Όμως, τι να κάνουμε, είμαστε τον Ιούνιο, έρχεται Μπουρίνη. Μάλλον θα πρέπει ο τεχνικός μας εδώ, ο Δημήτρης, να φροντίσει λίγο τον ήχο, γιατί μάλλον θα έχουμε θέμα. Και ας βιαστούμε λίγο, γιατί δεν το βλέπω να σωνόμαστε. Τουλάχιστον ως προς τον ήχο, με τα κόλπα που έκανε εδώ ο Δημήτρης, θα πάμε καλά. Τώρα, από τη βροχή δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αν μας έρθει, είμαστε σε ένα μπουρίνι κοντά, θα δούμε. Μάλλον θα περάσει ξόφαλτσα. Θα περάσει, λες, έτσι. Έτσι λέω. Όμως, εκτός από έτσι, σκάφη εμπορικά, έχεις και δικά μας παραδοσιακά σκάφη έχεις φτιάξει. Νομίζω ένα, το κάθε ξύλο, μου λέει αυτό τι θέλει να γίνει.
Έτσι, ε. Δεν το φτιάχνω ό,τι θέλω. Έχει ένα σχήμα, έχει μια μορφή, έχει ένα χρώμα. Βλέπω ότι μοιάζει. Σε φωνάζει εδώ ή φωνάζει. Με φωνάζει, ναι. Αυτό το ξύλο το είχα μαζέψει πριν από 10 χρόνια περίπου στα Καρνάγια της Ιερισσού. Το είχα σε μια αποθήκη από τότε και τώρα ήρθε η ώρα, το έβαλα μπροστά μου και έγινε μια τράτα. Έγινε ένα ελληνικό σκαρί. Και πώς λένε το όνομα αυτής? Η Κουρελού. Το γνωστό τραγούδι, ε. Το γνωστό τραγούδι, ας πούμε. Αλλά μοιάζει και με Κουρελού. Ταιριάζει, ναι, γιατί έχει πολλά χρώματα μέσα, διαφορετικό από τα άλλα, που είναι εμπορικά πλοία, έτσι. Αλλά και αυτό. Πήρε το δρόμο του. Πήρε το δρόμο και ομόρφινε έτσι ένα τοίχο, δηλαδή είναι... Παριστάνει μια βάρκα, παριστάνει μια... Έτοιμη να ταξιδέψει. Έτοιμη πάλι να ταξιδέψει. Έχει ταξιδέψει. Έχει ταξιδέψει, βέβαια. Αυτό υπολογίζω ότι είναι από μια κουπαστή ενός καϊκιού. Και να φανταστούμε ότι ήταν έτσι, δεν το έκοψες, δεν το προσάρμοσες. Καθόλου, αυτό καθόλου, τίποτα δεν το έκανα. Ήταν έτσι, ήταν κυρτό. Είχε τις γωνίες από κάτω, την πρίμη και την πλώρη ανεβασμένες και δεν έκανε τίποτα. Είναι τόσα, μόνο. Είναι τόσα τα σκάφη σου, τα σκάφιλες, τα καράφια, δεν τα ξέρω καραβάκια. Πώς τα ονομάζω, τα καραβάκια. Τόσα τα καραβάκια που το καθένα κλέβει τις εντυπώσεις κυριολεκτικά. Βέβαια, σε μια έκθεση φαντάζομαι θα είναι πολύ πιο προσεγμένη η τοποθέτησή τους. Εδώ λες και πνίγονται το ένα πλάι στο άλλο και ναι. Έτσι δεν... Έτσι, ελπίζω κάποια στιγμή να τα εκθέσω κάπου και να βρει το καθένα τη θέση του. Και αυτό εδώ μπροστά όμως, Νίκο, το πρώτο που βλέπουμε νομίζω μου θυμίζει μια ταινία, μια καταιγίδα. Για βρες και τον τίτλο. Θα μας βοηθήσεις εσύ. Ναι, είναι την ταινία Perfect Storm, βασισμένη σε μια αληθινή ταινία, κάπου στη Βόρεια Θάλασσα, ένα ψαράδικο μέσα σε... Αμερικάνικο ψαράδικο. Βγήκε για ψάρεμα και έπεσε σε μια πολύ ισχυρή καταιγίδα, τέλος πάντων, σπάνια να συμβεί και ξέρει ο καπετάνιος ότι πάει στην καταιγίδα, ναι, και παρόλα αυτά συνεχίζει γιατί ψαριά έτσι, είναι καλή, βρήκανε με το ραντάρ έτσι ακριβώς. Κοπάδι ψάρια και στο τέλος βυθίζεται. Ανδρέα Γκέιλ είναι το όνομά του. Αυτό το ξύλο μου μοιάζει κάτι ότι μπορεί να γίνει ένα κάτι σαν και αυτό. Και ποιο τραγούδι? Τραγούδι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει τραγούδι. Και δίπλα βλέπουμε το Greece 2020. Και αυτό ένα ψαράδικο από τη φαντασία. Ένα ψαράδικο και αυτό της Βόρειας Θάλασσας, του Καναδά ίσως, ξέρω εγώ. Ψαρεύει, μπορεί και φάλαινες, μπορεί και μεγάλα ψάρια, δεν ξέρω τι. Το ξύλο ήταν έτσι με το ωραίο κόκκινο χρώμα και τα υπόλοιπα. Και το κάθε... Σκαρί, βέβαια, έχει να πει μια ιστορία. Το κάθε σκαρί έχει να πει μια ιστορία. Έτσι, ναι. Σε σένα, ίσως όταν θα εκτεθούν αυτά, αν εκτεθούν κάποτε και στο ευχόμαστε, να λέει και την ιστορία του το καθένα. Πολύ πιθανό. Και γιατί ένα νούμερο στο όνομα? Συνήθως αυτά τα ψαράδικα έχουν ένα νούμερο στην πλώρη τους. Και το όνομα πίσω είναι το νούμερο νεολόγηση, υποθέτω. Θα ήθελα να θαυμάσουμε, έτσι για ένα λεπτό, να θαυμάσουμε τα σκάφη σου, τα καραβάκια σου.
Καλά.